Η ενημέρωσή μου είναι ότι σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες στο φράγμα Κόρης Γεφύρη. Πιθανότατα αυτή την Παρασκευή ή έστω και την Δευτέρα που μας έρχεται. Επιτέλους η πίεση πιστεύω ότι απέδωσε καρπούς. Αναμένονται βέβαια και οι δύο υπουργοί που βοήθησαν, και ο κύριος Μηταράκης αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Γιωργαντάς, οι οποίοι θα έρθουν και αυτοί μαζί με τον Παπαγιαννίδη, τον Γενικό Γραμματέα, να επιβλέψουν τουλάχιστον στην αρχή των εργασιών. Είναι όλα έτοιμα. Είχε μια ένσταση ο εργολάβος, γιατί όπως ξέρετε βάλαμε τον ίδιο εργολάβο για να μην χάνουμε χρόνο, σχετικά με τα χρήματα που δεν είχαν υπογραφεί ή το επικινδυνότητα που υπάρχει όταν κάποιος δουλεύει χωρίς την σύμβαση. Τώρα έστειλε το έγγραφό του προς το Υπουργείο Αγροτικής, όπου λέει αποδεχόμαστε από σήμερα την έναρξη των εργασιών του 4ου πρωτοκόλλου διαπίστωσης εργασιών, αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνου στο θέμα το οποίο μας απασχολεί, δηλαδή το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Επομένως είμαστε σε καλό δρόμο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, παρά τις αντιρρήσεις κάποιων, ότι θα είμαστε μέσα στα όρια. Δηλαδή το 23 θα είναι έτοιμο να κάνει, να μαζέψει νερό, να έχει νερό. Να μπουν καινούργιοι μανδύες, παράλληλα όμως θα μπουν όλα εκείνα τα μηχανήματα σύμφωνα με εκείνα τα οποία προβλέπει το πρωτόκολλο, σχετικά με τη στατικότητα πάλι ξανά, θα μπουν, δηλαδή θα βάλουν καρότα για να δουν αν και κατά πόσον δουλεύει κανονικά ή όχι.